Καλησπέρα, Αναγκητά, κυρίες και κύριοι. Στο νοσοκομείο Πάφου μεταφέρθηκαν το απόγευμα συνολικά 26 άτομα, 12 ενήλικες και 14 ανήλικοι, τα οποία βρίσκονταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στην τουριστική περιοχή Γεροσκή, που οι θαμώνες κολυμπούσαν στην πισίνα του ξενοδοχείου και επηρεάστηκαν από αναθυμιάσεις μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην πισίνα του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, Νικήτα, μετά από έλεγχο που έγινε το μεσημέρι, υπάλληλοι του ξενοδοχείου αντιλήφθηκαν ότι το χλώριο της πισίνας ήταν χαμηλό και έλαβαν οδηγίες να τοποθετήσουν συγκεκριμένα χημικά για να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Κατά την τοποθέτηση των χημικών στην υπερχείληση της πισίνας, όπου γίνεται η ανακύκλωση του νερού, υπήρξε αντίδραση των χημικών με αποτέλεσμα να προκληθεί καπνός και όσοι θαμώνες βρίσκονταν κοντά να παρουσιάσουν αναπνευστική δυσχέρεια. Ο μεγάλος αριθμός ατόμων μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου ενεργοποιήθηκε ομάδα γιατρών για να αντιμετωπιστεί το περιστατικό. Δύο εκ των οποίων, δύο αγοράκια 8 και 9 ετών, αποφασίστηκε να κρατηθούν προληπτικά για νοσηλεία. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή μέλη της αστυνομίας για διερεύνηση του ατυχήματος, αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της υπηρεσίας, περιορίστηκε σε συστάσεις και επιθεώρηση. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε.